Έχουμε τον κύριο Τάσο. Καλώς τον. Εδώ είμαι, γεια σας. Τι γίνεται κύριε Τάσο. Εντάξει, το ερώτημα είναι ο βοτανικός σήμερα φαντάζομαι. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, επίσημη θέση από τον δήμαρχο, τον νέο δήμαρχο δεν έχουμε. Παρά το γεγονός ότι το ψάχνουμε όλοι, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα από χθες. Έχουν πάρει τα τηλέφωνα δωτιά, αλλά ναι, δεν έχει απαντήσει τίποτα. Πιστεύω κάποια στιγμή θα πάρει μια επίσημη θέση. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι η παράταξη του δεν ήταν αυτός ο ίδιος, τότε ήταν ο κύριος Γερουλάνος, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, στο Δημοτικό όχι. Συμβούλιο. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, ναι. Ναι, στο προηγούμενο. Στο προηγούμενο, ναι, 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 δεν ήταν τώρα υποψήφιος. Ναι, ναι. Ναι, ναι, όχι, αυτό λέω. Ναι, ναι. Δεν ήταν ο... Έχει ψηφίσει πέρα ο Γερουλάνος. Μπράβο, αυτό ναι, λέω. Ναι. Είχε ψηφίσει πέρα όλα τα... Δεν προκύπτει, ρε, Τάσο, κάποια ανησυχία. Δηλαδή αυτό το έχουμε δημιουργήσει εκ του μηδενός. Δεν έχει θέσει ο ίδιος θέμα. Επειδή ξέρω τα πρόσωπα, δεν ναι, έχει δημιουργηθεί θέμα. Εγώ... Προτού δημιουργηθεί θέμα, δεν μπορεί κάποιος να δημιουργήσει θέμα, δεν το συμφέρει κιόλας να δημιουργήσει θέμα. Το ένα είναι αυτό που λες, ότι έχουμε σαν γεγονός ότι παράταξε του κυρίου Δούκα. Δηλαδή, ναι, τότε ήταν ο κύριος Γερουλάνος, τώρα ήταν ο κύριος Δούκας, συμφώνησε με τη διπλή ανάπλαση. Okay, ναι. Και την ψήφισε, αυτό είναι γεγονός. Ναι, ναι. Μένει να δούμε την επίσημη θέση του ίδιου. Και το δεύτερο είναι ότι και από τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό και από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν εκφράζεται προς το παρόν ανησυχία για το θέμα του Βοτανικού. Ποιοι είχαν αντίδραση τότε? Νομίζω... Ανταρσία? Νομίζω ναι, ναι, ανταρσία. Δεν παίρνω ορκό και εγώ για αυτό το λόγο. Από μικρά κομμάτα. Ούτε νομίζω ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ, η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ έχει αντίδραση. Όχι. Άρα, ξέρεις τι γίνεται, δεν είναι μόνο τι έγινε στο παρελθόν, είναι και αυτή τη στιγμή δεν έθεσε πουθενά τέτοιο θέμα ο Δούκας. Όχι, Δουκάς. Δεν έφτασε. Και άρα, σημείο, όταν θέσει θέμα, τότε, όπα, να το κοιτάξεις. Να πω και κάτι άλλο βασικό. Ναι. Κάτι άλλο βασικό που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Έχουν πέσει υπογραφές για όλα. Ναι, ναι. Είναι όλα απογεγραμμένα. Και με την κατασκευαστική εταιρεία που είναι έτοιμη να μπει στο γήπεδο, ναι, ναι, να τελειώσουν αυτές οι εργασίες για να καθαριστεί ο χώρος που ήδη γίνεται. Οπότε όταν υπάρχουν υπογραφές, μετά την έρευνα της ανέως δήμαρχος. Ναι, παιδί μου, και τώρα δεν είναι θέμα, δεν είναι προσωπικό θέμα του Μπακογιάννη. Όχι. Δεν είναι θέμα, όχι, θέματα τα οποία ελήφθησαν, ας πούμε, ξέρεις, διοικητικά συμβούλια, ξέρω εγώ, δημοτικά συμβούλια, με συγχωρείς, του Δήμου Αθηναίων. Ναι. Δεν έχει. Ναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα, ξέρεις, έρχεται μια ιδέα. Α, ωραία, δεν θα κάνουν γήπεδο, ωραία. Πω, το χάσατε το γήπεδο. Απαντάει ο άλλος. Όχι, θα γίνει. Να σου πω δεν κάτι. Έχει κανένα νόημα. Επειδή στην Ελλάδα είμαστε. Ναι. Και πολλές φορές φτιάχνουμε θέματα χωρίς να υπάρχουν. Ναι. Ήταν λογικό. Να, θεσμή, ναι, κουβέντα να γίνεται. Σου λέει τώρα τι ναι, θα γίνει με το γήπεδο. Ναι, τα μπορεί. Είναι πρώτα θα προκύψει κάποια αντίδραση και μετά αρχίσει και σκέφτεσαι. Τι δεν το προκαταβάλλεις, δεν υπάρχει και λόγος δηλαδή. Αν είχαμε, ρε παιδί μου, σαν δεδομένο ναι, ότι η πλευρά που στηρίζει τον κύριο Δούκα στο τελευταίο, όταν έγινε τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο ναι, συζήτηση για τη διπλή ανάπλαση, εξέφερε σε αντιρρήσεις και δεν ψήφισε, θα ήταν άλλο θέμα αυτό. Ναι, ρε παιδί μου. Και εμένα ακριβώς. Και το δεύτερο, εάν έθετε στο debate το θέμα αντίστοιχο με το μετρό στα Εξάρχεια, ότι θα πρέπει να συζητήσουμε τους κατοίκους της περιοχής, αν έλεγε κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, θα πρέπει να μιλήσουμε με τους κατοίκους της περιοχής για το γήπεδο του Παναθηναϊκού κτλ. Okay. Α, θα λέγαμε, εντάξει, υπάρχει ένα θέμα. Ναι. Α, για τώρα δεν υπάρχει. Άλλο. Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα θέμα, απλά περιμένουμε και την επίσημη τοποθέτηση του κύριου Δούκα. Δεν έχεις λόγο να τοποθετηθείς αν δεν έχεις φέρει αντίρρηση. Μόνο αν φέρει αντίρρηση τοποθετείται. Κάποιος θα ρωτηθεί, ρε παιδί μου. Ναι, ωραία, εντάξει, θα ρωτηθεί και θα πει: σεβόμαστε τις αποφάσεις κατά πάσα πιθανότητα του κοινού συμβουλίου. Δεν μπορώ να σκεφτώ, θα μου κάνει εντύπωση κάτι άλλο. Και εγώ έτσι πιστεύω. Λοιπόν, το δεύτερο έχει να κάνει με τον τραυματισμό του Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος έχει παραταθεί. Έχει ένα οστικό είδημα, το οποίο το ταλαιπωρεί. Έδειξαν και οι εξετάσεις τελευταίες ότι το ταλαιπωρεί ακόμα, γι' αυτό έχει ενοχλήσει και δεν έχει εμπαλίσει κανονικό προπονήσεων. Πότε έφαγε την κλωτσιά? Είχε τραυματιστεί στο μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα. Οπότε αποφασίστηκε να φορέσει μια προστατευτική μπότα. Ναι. Και να είναι έτοιμος ένα μήνα. Δηλαδή θα χάσει το Πάλμερ Μπράουν ο Παναθηναϊκός για τα επόμενα 6 παιχνίδια μέχρι τη διακοπή του βραδύματος. Έχει ρέσει κόκαλο. Όχι, είναι κοντά στον Αστράγαλο. Μάλιστα. Οκ. Okay. Είναι 4 του πρωταθλήματος με το Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, ναι, με Πανσεραϊκό και Φυσιά και Λαμία, και είναι τα 2 με τη Ρεν. Μετά τη διακοπή του Νοεμβρίου, ναι, υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμος. Μάλιστα. Τώρα η ερώτηση είναι τι γίνεται.
Η απάντηση είναι Σέγκεφελτ Βάη και αν χρειαστεί Αράο. Ναι, ναι, εντάξει. Εντάξει, είναι και λίγοι. Θα να σου πω, δεν είναι ότι έμεινε με ένα στόπερ, ας πούμε. Εντάξει. Έχει τρεις παίκτες οι οποίοι μπορεί να παίξουν εκεί. Ναι, απλά το πρόβλημα ξέρεις είναι... Έχει δύο παίκτες που παίζουν εκεί και έναν που μπορεί να παίξει εκεί. Ξεκινάς με τέσσερα στόπερ και έναν που μπορεί να παίξει και σου κάθεται ο τραυματισμός του Μάγνουσον που είναι όλη τη χρονιά και καπάκι του Πάλμε Μπράουν, δηλαδή στην ίδια θέση. Ναι, 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 αυτό είναι, αυτό είναι σχετικό. Αυτό είναι σχετικό. Σύμπτωση όμως, καθαρή. Σύμπτωση, ναι, δεν είναι. Σύμπτωση, ναι, ρε παιδί, αλλά θέλω να σου πω. Ναι, δεν έχει, ξέρεις, λες γαμώτα. Εντάξει, στην περίπτωση αυτή θα βάλει τον, αν, κοιτάξτε, εγώ πιστεύω, αν είναι όλοι υγιείς, θα πάει σε μια διαχείριση, δηλαδή σε κάποια μάτσα του αθλήματος, π.χ. με την Κηφισιά, με τον Πανσεραϊκό, μπορεί να δώσει ανάση σε έναν από τους δύο, με πιθανότητα το Γετβάη που δεν έχει κάνει και προετοιμασία και να παίξει ο Αράο εκεί από την αρχή, να παίξει όλο το μάτι. Αυτό μπορεί να το κάνει. Αλλά οκ, αυτές τις τρεις περιπτώσεις είναι και θα δούμε τώρα πώς θα πορευτούμε. Το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ο κόσμος ρωτάει πολύ και επειδή πλησιάζουν οι μέρες, είναι την άλλη Πέμπτη το παιχνίδι, παίζει ανοιχτό σοβαρό το ενδεχόμενο να μην βγουν καν εισιτήρια για το μάτς με τη Ρεν. Τι να κάνει? Να μην βγουν καν εισιτήρια. Ναι, εντάξει. Ναι. Ναι, το λέω αυτό γιατί, διότι σίγουρα θα έρθουν στη ΔΕΜ, στη Λεωφόρο, είχαν πάει στην Ισπανία, είτε έρθουν 20, είτε έρθουν 100, είτε έρθουν 200, η ζημιά έχει γίνει. Συσταγωγικά η ζημιά. Δηλαδή κλείνει όλη η θύρα 6 και κλείνει και μέρος της θύρας 7 στα ζώνη ασφαλείας. Χωρητικότητα και τα δύο μαζί, περίπου. Τώρα δεν μπορώ να την πω ακριβώς, δεν τη θυμάμαι να σου πω, αλλά... Αφαιρεί από το γενικό, το σύνολο το γήπεδο πόσο παίρνει αυτή τη στιγμή? Το γήπεδο παίρνει 15.000 κόσμο. 15.000, μάλιστα. Οκ. Βάλε και στις 10 θύρα, κάποια θύρα που παίρνει. Ναι. Οπότε είναι ελάχιστα αυτά που λέμε και δεν ξέρω αν θα βγουν κιόλας. Διαρκείας πόσα έχει πουλήσει? Διαρκείας έχει 8.000. Αχα, οκ. Τα διαρκείας έχουν μέσα τα μάτια της Ευρώπης ή όχι? Είμαστε εσύ, Κάρπεν. Ναι, έχουν μέσα, έχουν κανονικά διαρκές. Έχουν κανονικά τα μάτια. Που έχει άλλα διαρκές για Ευρώπη, άλλα για. Μάλιστα. Άλλα για τέτοια. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι έχει κάτι άλλο να πει. Έχει στείλει εδώ πέρα ότι έχει κάνει δήλωση ο Δούκας να γίνει γήπεδο, αλλά με βεοκλιματικό τρόπο, μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα κτλ. Δεν ξέρω αν έχει κάνει, άρα ακόμα και ξεκινάμε λοιπόν ότι. Αλλά μην ανησυχείτε, εγώ δεν νομίζω ότι έχει θέμα. Ξεκινά από το να γίνει γήπεδο, δεν έχει αντίρρηση στην ενέργεια. Έλα. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι οι 15.000 είναι κανονικά η χωρητικότητα. Τώρα με τις ζώνες και με όλα αυτά θα είναι μικρότεροι, έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι και πολύ μικρότερος αριθμός εισιτηρίων. Δυστυχώς, αυτό είπα εδώ πάνω να κόσμο το ΆΚΑ. Στη Λεωφόρο δεν θα μπορεί κόσμος να πάρει εισιτήρια. Είναι πολύ στριμωγμένη η κατάσταση, υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Ούτε φυσικά θα έρθει κόσμος από την περιφέρεια, έτσι, που υπήρχε στο ΆΚΑ στα δύο προηγούμενα μάτς. Τίποτα άλλο. Κατάλαβε ότι σήμερα ρεπό και από άλλο αρχίζει το τελικό στάδιο προετοιμασίας. Ναι. Οι διεθνείς θα έρθουν όλη Τετάρτη. Okay. Οι Σλοβαίνοι και οι Σέρβοι παίζουν αύριο βράδυ δηλαδή και θα έρθουν Τετάρτη. Ο Φώτης παίζει σήμερα. Έγινε Τετάρτη. Ναι.